Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε από τη δημόσια συζήτηση για τους διάσημους τηλεοπτικούς ψυχοπαθητικούς τύπους και να πάμε να μιλήσουμε για περισσότερο ψυχοπαθητικούς τύπους της διπλανής πόρτας. Έχω μια επιστολή από μια φίλη η οποία έχει τον εξής τίτλο: «Ο κρυφογκέι κρυφονάρκισσος που απλώς έψαχνε μήτρα να ολοκληρώσει τη βιτρίνα του». Πρωτού σας διαβάσω την επιστολή, θέλω να σας διαβάσω λίγο τη διαφορά μεταξύ κοινωνιοπάθειας και ψυχοπάθειας, κοινωνιοπαθητικότητας και ψυχοπαθητικότητας. Λέει ότι η κοινωνιοπάθεια έχει περισσότερο να κάνει με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ψυχοπαθητικότητα έχει να κάνει περισσότερο με γενετικούς προδιαθετικούς παράγοντες. Τόσο όμως η κοινωνιοπάθεια, η κοινωνιοπαθητικότητα, όσο και η ψυχοπάθεια, ψυχοπαθητικότητα, όσο και αντικοινωνική διαταραχή συμπεριφοράς, μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά με τον ναρκισισμό. Όπως και οι άνθρωποι με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, αυτοί δηλαδή οι οποίοι καταλήγουν να εγκληματούν και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτούς τις τελευταίες ημέρες, όπως τους ανθρώπους με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, έτσι και οι ναρκισιστές γενικώς δεν έχουν ενσυναίσθηση και τείνουν να έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους που να μην είναι ρεαλιστική. Και όπως τους ψυχοπαθητικούς, έτσι και οι ναρκισιστές τείνουν να σχηματίζουν αβαθείς σχέσεις με σκοπό να εκμεταλλευτούν και να χειραγωγήσουν τους άλλους και έχουν μία επιφανειακή γοητεία. Λοιπόν, δεν λέω ότι η ψυχοπαθητικότητα και η κοινωνιοπάθεια είναι το ίδιο με τον ναρκισισμό. Όμως η ψυχοπαθητικότητα με την οποία έχουμε ασχοληθεί τον τελευταίο καιρό, έχουμε μιλήσει για τη σκοτεινή τριάδα, έχουμε μιλήσει για τη σκοτεινή τετράδα, όπου βασικό χαρακτηριστικό, βασικό ingredient, βασικό συστατικό στη σκοτεινή τριάδα και τη σκοτεινή τετράδα είναι η ψυχοπαθητικότητα. Η ψυχοπαθητικότητα έχει κοινά στοιχεία με τον ναρκισισμό στο κομμάτι της έλλειψης ενσυναίσθησης, του σχηματισμού αβαθών διαπροσωπικών σχέσεων με σκοπό να εκμεταλλευτούν τους άλλους ανθρώπους και έχουν μία επιφανειακή γοητεία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε την επιστολή της φίλης, η οποία φίλη πέρα από την ιστορία της μας έχει στείλει και δύο κείμενα, το οποίο έχει τίτλο «Red Flags, κόκκινες σημαίες, προφίλ κρυφού νάρκισσου, ευάλωτου ναρκισιστή κρυφού νάρκισσου και ύπουλοι τρόποι χειραγώγησης». Σήμερα θα δούμε κάποια από τα στοιχεία που μας έστειλε. Ας πάμε όμως πρώτα να πούμε την ιστορία της, γιατί είναι συγκλονιστική. Ο κρυφογκέι, κρυφονάρκισσος που απλώς έψαχνε μήτρα να ολοκληρώσει τη βιτρίνα του. Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Σε ευχαριστώ θερμά από καρδιάς για όσα τόσα χρόνια μου έχεις προσφέρει. Εσύ να σε καλά και σε ευχαριστώ και για το email, γιατί μας δίνεις υλικό μέσα από την πείρα σου. Πολύ σημαντικό να είναι υλικό το οποίο έχει γραφτεί με πόνο και δάκρυα και έχει γραφτεί μετά που έχει βιώσει ένας άνθρωπος όλα αυτά που περιγράφει και είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο για να βοηθήσουμε να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τέτοια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και να προφυλαχθούν και άλλοι άνθρωποι από τέτοιους ύπουλους, χειραγωγικούς, χειριστικούς, εκμεταλλευτές αυτούς τους παλιού χαρακτήρες. Θεώρησα πως θα είχε περισσότερη χρησιμότητα να εντοπίσω τους τρόπους που με έκαναν να τσιμπήσω, δηλαδή να μπω σε σχέση, να μπω στη διαδικασία και να φάω τα μούτρα μου μεγαλοπρεπώς από ακραίο κρυφονάρκισσο. Μπας και γλιτώσει καμία άλλη. Είναι πολλά, ελπίζω μην με βρίσεις. Όχι, δεν σε βρίζω. Σε ευχαριστώ που τα έστειλες και θα τα κάνουμε. Θα τα διαβάσουμε γιατί είναι εξαιρετικά. Δεν θα μας φτάσει όμως μόνο ένα βίντεο, θα τα κάνουμε και σε επόμενο βίντεο.
Διάβασε μόνο τα Μπολτ, λέει, για να αξιολογήσεις γρήγορα στα γρήγορα τα υλικό. Τα διάβασε, είναι εξαιρετικό το υλικό σου. Το ένα κείμενο είναι για τις κόκκινες σημαίες και το προφίλ του κρυφόναρκη σου και το άλλο η τρόπη χειραγώγησης. Χρησιμοποίησέ το ή και όχι, όπως κρίνεις καλύτερα, με την επιστημονική σου γνώση. Με μικρά γράμματα γράφω βιωματικό παράδειγμα στο καθένα. Μας ενδιαφέρουν πολύ τα βιωματικά παραδείγματα, δηλαδή μια ιστορία που θα μας αφηγηθεί κάποιος, τι βίωσε, παράδειγμα ενός χαρακτηριστικού κοκκίνης σημαίας ή ενός χαρακτηριστικού του προφίλ ενός κρυφοναρκισιστή, για να μας βοηθήσουν να κάνουμε resonate, δηλαδή να τα συνδέσουμε με αυτά που βιώνουμε και να καθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα, να καθαρίσουμε λίγο την ομίχλη του μυαλού μας. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι δέσμιος των ναρκισσιστών ή του ναρκισσιστή χάνει την καθαρότητα της σκέψης του. Για να ξέρεις η ίδια τι συνέβη, επέτρεψα να με παρασύρει και να συνεξαρτηθώ από ένα φαινομενικά άριστο καλό παιδί με όλα τα credits, όλα τα credentials, δηλαδή όλα τα πιστήρια ή όλα τα καλά στοιχεία της πιστοποίησης, αν θέλετε, για να κάνω οικογένεια. Ο τύπος κυριολεκτικά υποκρίνεται σε όλους ολόκληρη προσωπικότητα, την οποία και αρχικά ερωτεύτηκα. Γι' αυτό σας διάβασα στην αρχή και σας εξήγησα ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της ψυχοπαθητικότητας και του ναρκισισμού και ότι όπως οι ψυχοπαθητικοί τύποι, οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα προσποιούνται ένα χαρακτήρα που δεν έχουν, το ίδιο μπορεί να κάνουν και οι ναρκισσιστές προκειμένου να χειραγωγήσουν τους άλλους. Και είναι αλήθεια ότι οι ευάλωτοι ναρκισσιστές, οι κρυφοί ναρκισσιστές, είναι οι πιο επικίνδυνοι να προσποιούνται μία προσωπικότητα που δεν έχουν και έτσι να έχουν επιφανειακή λάμψη και γοητεία. Αριστούχος αυτού που σπούδασε κάτι δύσκολο, προϋπηρεσία στο εξωτερικό και εδώ, σοβαρός, καλός χριστιανός, πω αυτά τα χριστιανά κρυφοναρκισάκια δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου τη δίνουν. Πτωχός πλυντήμιος άνθρωπος με αξίες, καλό παιδί, εργατικός, είναι όλα αυτά τα οποία παρουσίαζε η ψεύτικη περσόνα. Ευγενής, αξιοπρεπής και αναγνωρισμένος από όλους έως και σήμερα. Είναι τα λεγόμενα καλόπαιδα, κολόπαιδα που έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο. Με παρέσυρε με future faking. Future faking είναι η προσφυλής μέθοδος των ναρκισσιστών, όπου υπόσχονται ψεύτικα για το μέλλον. Δεν πειράζει που τώρα δεν συμβαίνει αυτό, στο μέλλον θα. Και ψέματα. Με παρέσυρε με future faking, με ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον και ψέματα, σε ακριτικό νησί. Άφησα τη δουλειά μου για 3 χρόνια για να καταλήξω να φύγω με χρέη, ανασφάλιστη, χωρίς δουλειά, ενώ είχα κάνει εξωσωματική λίγο πριν την εμφύτευση στα 37. Ήταν τελικά ένα κοράκι που έψαχνε πολύ μεθοδευμένα για μήτρα και να φορτώσει κάπου την ψυχική και σωματική του κατάντια για να ολοκληρώσει τη βιτρίνα του. Σεξουαλικά δυσλειτουργικός, δηλαδή είχε πρόβλημα στο σεξ, είχε δυσλειτουργία σεξουαλική, με πρόβλημα υγείας υπογόνιμος, πιθανώς κρυφογκέι, που δεν το παραδέχεται ούτε στον εαυτό του, τραγικά θρησκόληπτος, τσιγκούνης, αριστούχος της ξάπλας και της τεμπελιάς, με συναισθηματική αιμομιξία με την καρανάρχη του αδερφή του, απίστευτος υποκριτής και άλλα. Έκατσα να παλέψω τα πάλευτα, γιατί ήταν ο πιο επιτίδιος, ευγενικός χειραγωγός που έχω γνωρίσει ποτέ και τον θεωρούσα καλόν άνθρωπο. Ίσως είναι κοινωνιοπαθής. Όχι, δεν είναι κοινωνιοπαθής. Αυτό που περιγράφεις είναι ναρκισισμός και ψυχοπαθητικότητα. Οι κοινωνιοπαθείς δεν καταφέρουν να κρατήσουν μια δουλειά και να κρατήσουν τα appearances, να κρατήσουν τις καλές εντυπώσεις. Αυτό μοιάζει περισσότερο με ψυχοπαθητικότητα και ναρκισισμό. Δεν τον έχει καταλάβει κανείς από το περιβάλλον τους. Οι άνθρωποι με κοινωνιοπάθεια γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτοί από το περιβάλλον τους, γιατί έχουν έντονη παρορμητικότητα, έχουν έντονα ξεσπάσματα, δεν μπορούν να συγκρατηθούν οι κοινωνιοπαθείς και δεν μπορούν να ακολουθήσουν καθόλου κανόνες. Ενώ οι ψυχοπαθητικοί μπορούν μια χαρά να προσποιούνται τους φυσιολογικούς, τους ανθρώπους που δεν έχουν ψυχοπαθητικότητα, να προσποιούνται ότι έχουν
συναισθήματα ευγενικά, ότι έχουν ενσυναίσθηση και λοιπά χωρίς να έχουν, και να εκμεταλλεύονται τους άλλους πιο μεθοδικά, άρα δεν είναι κοινωνιοπαθείς. Αν είναι κάτι, είναι στο φάσμα της ψυχοπαθητικότητας. Εννοείται πως όταν βεβαιώθηκε ότι δεν θα πάρει αυτό που ήθελε από μένα, με πέταξε σαν την τρίχα από το ζυμάρι, με άφησε έκθετη ιατρικά, οικονομικά, βιολογικά και με έβγαλε σε όλους τρελή. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δεν διεκδίκησα τίποτα. Κάνω τον σταυρό μου που γλίτωσα και δεν έκανα παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Κάνε τον σταυρό σου που γλίτωσες και δεν έκανες παιδί με τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς στην όλη ιστορία έπαιξε καθοριστικό ρόλο η τότε ψυχολόγος μου. Που καθησύχαζε τις ανησυχίες μου, γιατί από την ψυχοεκπαίδευση τις κόκκινες σημαίες τις είχα δει, αλλά η ψυχολόγος μου με παρότρινε να προχωρήσω βγάζοντας εμένα υπερβολική. Γι' αυτό επιμένω στην επιμόρφωση, στη συνεχή επιμόρφωση των ψυχολόγων. Είναι απαράδεκτο στη σημερινή εποχή να υπάρχουν ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ανθρώπους για τις ερωτικές τους σχέσεις, για τις εργασιακές τους σχέσεις, για όλων των ειδών τις σχέσεις, και να μην έχουν γνώση του δυναμισμού της ναρκισσιστικής κακοποίησης, του μηχανισμού της ψυχοπαθητικότητας και πώς αυτά επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις στη σημερινή εποχή που έχει γίνει μόδα πλέον. Και είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο οι άνθρωποι να είναι χειριστικοί και να εκμεταλλεύονται τους άλλους. Αν και πλέον έχω γίνει φοβική, θα ήθελα να ξανακάνω ψυχοθεραπεία. Αν έχεις μια καλή σύσταση θα το εκτιμούσα. Δεν σε έστειλα τις φίλες πίσω το email και το τηλέφωνο μιας συναδερφού. Ελπίζω το υλικό όντως να είναι χρήσιμο και να βγει κάτι θετικό από την όλη ιστορία. Αν δεν το θεωρείς αξιόλογο, μην ασχοληθείς καν. Βοήθησε εμένα να τα γράψω. Και εγώ της απάντησα πίσω ότι βεβαίως είναι χρήσιμο το υλικό, γιατί όντως είναι χρήσιμο και θα το δείτε στη συνέχεια. Και τη ρώτησε όμως αν μπορώ να μοιραστώ και την ιστορία της. Και μου είπε ναι, βεβαίως. Τι κρατάω από την ιστορία της? Κρατάω ότι γνώρισε έναν τύπο ο οποίος φαινόταν της τύπης τέλειος, too good to be true, πολύ καλός για να είναι αληθινός, με τις σπουδές του, με τις περγαμινές του, με την προϋπηρεσία του, με τον καλό του χαρακτήρα, τον επιφανειακά γοητευτικό, τον επιφανειακά λαμπερό, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα έδινε μόνο ψευδείς υποσχέσεις για το μέλλον και ο ίδιος δεν ρίσκαρε οτιδήποτε για εκείνη τη σχέση, αλλά ήθελε μόνο να παίρνει από την κοπέλα. Και όταν κατάλαβε ότι δεν είχε κάτι άλλο να πάρει, τότε την πέταξε, όπως χαρακτηριστικά γράφει η φίλη, όπως μία τρίχα από το ζυμάρι. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τις κόκκινες σημαίες, όπως μας τις γράφει εδώ η φίλη. Λέει κρυφός νάρκισσος, ενδείξεις κόκκινες σημαίες στην αρχή. Πρώτη ένδειξη: δεν είναι τέλειος. Φαίνεται ως ένας καλοσυνάτος, ευαίσθητος, έντιμος άνθρωπος, αδικημένος, που αγωνίζεται, είναι φιλόδοξος αλλά δεν τα καταφέρνει. Συνήθως δεν είναι όμορφος, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος, οικονομικά άνετος κτλ. Ο κρυφονάρκισσος δίνει την εικόνα συνεξαρτώμενου και προκαλεί την ενσυναίσθηση. Γενικά, μια έντονη ανάγκη να τον προστατεύσεις, να τον βοηθήσεις, να του παράσχεις όσα δεν είχε. Θα διαπιστώσεις σταδιακά ότι και να τα έχει πάλι δεν θα κάνει τίποτα. Μπράβο. Πολύ ορθά τα εντοπίζεις. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι τέλειος ο κρυφονάρκισσος. Δεν είναι όπως το μεγαλομανή ναρκισσιστή που έρχεται και σου λέει εγώ είμαι και κανείς άλλος. Αυτός προβάλλει μια ευαλωτότητα και μια ατέλεια προκειμένου να κάνει επίκληση στο συναίσθημα και να πας να τον προστατεύσεις. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο με το θρυλικό πλέον πέμπτο επεισόδιο του podcast, όπου μιλάω θεωρητικά για τον ναρκισσισμό. Είναι ένα περιληπτικό εισαγωγικό βίντεο για τον ναρκισσισμό και μιλάω και για τους τύπους των ναρκισσιστών, εις εκ των οποίων κατ' εμένα ο πιο δόλιος
και έτσι είναι επικίνδυνος, να μην τον πάρουμε είδηση νωρίς, είναι ο κρυφό ναρκισσιστής. Και επειδή με ρωτάτε, μπορεί κάποιος να έχει στοιχεία από 2 και από 3 και από 4 τύπους ναρκισσιστή. Λοιπόν, άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι τέλειος. Το δεύτερο, έντονη σοβαροφάνεια, υποκρίνεται περσόνα, δεν είναι αυθεντικός. Δίνει την εικόνα συγκροτημένου, συνεσταλμένου, άπειρου και σοβαρού εκφύσεως, άρα γοητευτικού. Μάλιστα. Στην αρχή πάντα σοβαρός, βαθιά μπάσα φωνή, λεξιλόγιο επιτηδευμένο, εξαιρετικά ευγενικός σε υπερβολικό βαθμό, προσεκτικός στο τι λέει και κάνει, γελά συγκρατημένα. Υποκρίνεται μια προσωπικότητα που δεν είναι. Θα τη σπάσει σταδιακά, αλλά χειριστικά θα σου επιβάλλει τον πραγματικό του εαυτό. Και λέει εδώ, για παράδειγμα, του πρώην η φωνή από βαθιά μπάσα, αργότερα κάποιες φορές γινόταν έντονα θηλυπρεπής, με έναν τόνο περίεργο, σαν κάτι γκέι παπάδες σε ομιλίες. Τόνισα τη διαφορά, το μάζεψε και άργησε πολύ να το ξανακάνει. Μάλιστα. Ή μου έλεγε, αχ, σε αγαπώ, γιατί μαζί σου μπορώ επιτέλους να είμαι ο εαυτός μου. Τύψεις και ενοχές εγώ, να τον αφήνω να είναι ο εαυτός του, παραγνωρίζοντας κυριολεκτικά ότι μου παρουσιάστηκε ως ένας άλλος, σαν να ήταν φυσιολογικό. Μάλιστα. Άρα το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι έντονη σοβαροφάνεια, ότι υποκρίνεται μια περσόνα που δεν έχει και δεν είναι αυθεντικός. Πάμε τώρα στο τρίτο χαρακτηριστικό. Κάποια βιτρίνα, πλαίσιο, ομάδα, θεωρίες που ακολουθεί πιστά, που εγγυούνται το ακέραιο του χαρακτήρα του και τον αλτρουισμό του. Για παράδειγμα, εθελοντισμός, υπερβολικά φιλόζος, καλός χριστιανός. Σταδιακά διαπιστώνεις πως αρκετές πράξεις του, όταν δεν τον συμφέρει, είναι εξόφθαλμα αντίθετες στην έντονη ιδεολογία του. Το δικαιολογεί πιστικά. Ναι, αυτό μπορώ να το φανταστώ πολύ εύκολα να συμβαίνει με κάποιον ο οποίος είναι και καλά ο γκράντε χριστιανός και ο μεγάλος υποστηριχτής της χριστιανικής ηθικής, που όταν θα βρεθεί στο δρόμο του κάποιο εμπόδιο, ανηθίκως θα το βγάλει από το δρόμο του το εμπόδιο και μετά θα βρει κάποιο τρόπο να το δικαιολογήσει και να μην εκπέσει από τη χριστιανική του αφοσίωση. Τέταρτο χαρακτηριστικό, ασχολείται μαζί σου πολύ στην αρχή. Σε μελετά κυριολεκτικά και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Πολύ ορθά. Είσαι το project του και θέλει να προσαρμόσει την περσόνα του αναλόγως και να σε χειριστεί. Αυτό κάνουν οι ευάλωτοι ναρκισσίστες, όντως. Ασχολούνται πολύ μαζί σου στην αρχή για να αντλήσουν πληροφορίες, για να μπορούν να σε χειραγωγήσουν και για να μπορούν μετά και στη συνέχεια να σου χτυπάνε και πράγματα από αυτά τα ευάλωτα, ευαίσθητα δεδομένα, τα προσωπικά, τα δικά σου που θα μαζέψουν στην αρχή. Θέλει να μάθει πολύ προσωπικά σου νωρίς, αδυναμίες σου, ευαλωτότητες για την οικογένεια σου, τι σε πονάει, αν έχεις υποστηριχτικό περιβάλλον και ποιο, τι θέλεις από έναν άντρα, τι σου αρέσει, τι ονειρεύεσαι κτλ. Εσύ νομίζεις ότι ενδιαφέρεται πολύ και κολακεύεσαι. Και γράφει εδώ από κάτω, έμαθα αργότερα τυχαία ότι ηχογραφούσε τις αρχικές μας συνομιλίες. Ρώτησα γιατί το έκανε, είπε πως ήθελε να φυλακίσει τη στιγμή γιατί του άρεσα πολύ. Καθόταν και με μελετούσε κυριολεκτικά. Έκατσα σαν ηλίθια και του είπα ότι έχω φύγει από τους δικούς μου και δεν έχω υποστηριχτικό περιβάλλον, ότι δουλεύω για να ζω και δεν έχω καβάντζα και τα χρησιμοποίησε όλα εναντίον μου για να με εγκλωβίσει. Ναι. 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 Η υπερβολική ενασχόληση με το πρόσωπο μας στην αρχή από έναν ευάλωτο κρυφό ναρκισσιστή δεν είναι ένδειξη γνήσιου ενδιαφέροντος, αλλά είναι η περίοδος στην οποία σε μελετάει, μας μελετάει για να πάρει τα εργαλεία που χρειάζεται για να μας φάει. Πέμπτο χαρακτηριστικό, προσαρμόζει την περσόνα του πάνω σου. Νιώθεις ότι έχετε ίδιες ή κοντινές απόψεις και αξίες, σαν να γνώρισες την αδελφή ψυχή σου. Φαίνεται εξαιρετικά συνεννοήσιμος και με διάθεση να συμβιβάσετε από κοινού όποιες διαφωνίες. Θα καταλάβεις ότι η συγκαταβατικότητα του είναι χειριστική,
όταν αρχίσουν μετέπειτα σταδιακές σοβαρές διαφοροποίησεις, τις οποίες θα δικαιολογήσει πολύ πιστικά. Για παράδειγμα, εγώ είμαι αγνωστικίστρια. Αγνωστικιστής, αγνωστικίστρια είναι ένα πρόσωπο που πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη, αλλά δεν ξέρει τι. Αυτός δήλωσε πιστός. Το ρώτησα ποια η σχέση του με την Εκκλησία. Μου είπε τρεις φορές το χρόνο και τις Κυριακές. Σκέφτηκα μπορώ να ζήσω με αυτό, γιατί οι απόψεις του φαινόντουσαν πολύ φιλελεύθερες. Σταδιακά το αύξανε, μέχρι που δεν άφηνε σπερινό και ήταν τραγικά θρησκόληπτος. Ρώτησα γιατί απέκρυψε τόσο σοβαρή διαφορά και είπε δεν ήθελε να τον κρίνω στερεοτυπικά. Μάζευε δε τη θρησκοληψία του σε διαφωνίες μας για να νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Μάλιστα. Είσαι αγνωστική στρεσία και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα πιστός. Άσε που δεν άφηνε σπερινό απόδειπνο, όρθρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε στο έκτο χαρακτηριστικό. Δεν έχει κοντινούς φίλους. Μόνο πολύ καλούς γνωστούς. Σου τους γνωρίζει πολύ σύντομα. Τους είχε βοηθήσει, είχαν συνεργαστεί άψογα, είχαν όλη εξαιρετική άποψη για εκείνον. Διατηρεί και από αυτούς όμως απόσταση με τυπικότητα για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Τους χρησιμοποιεί χειριστικά ως εγγυητές της εξαιρετικής περσόνας του. Ναι, ναι, ναι. Πίνουν όλοι ακόμη νερό στο όνομά του και είμαι η μουρλή της υπόθεσης μετά το χωρισμό, γιατί προφανώς με διέβαλε, ναι. Σε διέβαλε. Ναι. Αυτό κάνουν οι κρυφονάρκησοι, ειδικά αυτοί που είναι και θρήσκοι ναρκισιστές. Το κάνουν αυτό. Σε κατηγορούν μετά, θα πούν δεν είχε πίστη και πήγαινε κόντρα στην πίστη μου. Πάμε τώρα στο 7ο χαρακτηριστικό. Περίτεχνον gaslighting. Αποκρύπτει μέρος της αλήθειας για κάτι που βίωσε. Ωρεοποιεί καταστάσεις με σκοπό να σου περάσει συγκεκριμένα μηνύματα. Αργότερα αποδέχεται την κοινική αλήθεια μόνος του, με σκοπό αυτήν τη φορά να την αποδεχτεί ως έχει. Του λες ότι αλλιώς το παρουσιάζεις, σου λέει κατάλαβες λάθος. Νιώθεις ή τρελή ή ηλίθια ότι έβγαλες δικά σου συμπεράσματα. Gaslighting είναι η προσφυλής μέθοδος των ναρκισιστών, όπου όχι μόνο σε βγάζουν τρελό, αλλά σε κάνουν κιόλας να πιστέψεις ότι είσαι τρελός. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast για τον gaslighting. Ψάχνοντας τώρα να βρω το επεισόδιο για τον gaslighting, το οποίο είναι το 21ο επεισόδιο του podcast που έχει τίτλο Gaslighting, ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, βρήκα και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τίτλο «Πόσο gaslighting δεχόμαστε στο φλερτ» και πόσο self-gaslighting κάνουμε όταν φλερτάρουμε, που είναι σημαντικό νομίζω και αυτό το βίντεο να το δούμε σε σχέση με το φλερτ και την ιστορία με τους κρυφονάρκησους και οπωσδήποτε το 5ο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισισμό. Πάμε να συνεχίσουμε να διαβάζουμε από αυτή την εξαιρετική λίστα που έφτιαξε φίλη και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και ένας άνθρωπος που τα έχει βιώσει και μάλιστα τα έχει βιώσει πρόσφατα, μπορεί να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε καλύτερα. Άλλο να τα ακούς από κάποιον ο οποίος βάζει, ρε παιδί μου, από τη βιβλιογραφία κάποια στοιχεία, και άλλο ένας άνθρωπος ο οποίος τα βίωσε στην πράξη να σου τα περιγράφει. Έχει διαφορά. Πάμε τώρα να δούμε. Τη συνέχεια για τον gaslighting, το περίτεχνο gaslighting. Λέει εδώ, για παράδειγμα, αυτός είχε υπηρετήσει στο εξωτερικό 2 χρόνια. Στην αρχή το παρουσίασε ως δύσκολο επίτευγμα, το οποίο το έκανε για να βγάλει χρήματα, απέκτησε σοβαρή εργασιακή εμπειρία, δεν φοβάται να τολμήσει και να πάρει ρίσκα, έφυγε γιατί τον ήθελαν να τον στρέψουν κάπου που δεν αγαπούσε και του είναι παιχνιδάκι να ξαναπάει για δουλειά έξω. Μετά είπε πως πήγε άπατο, δεν έμεινε σάλιο. Και αργότερα κατάλαβα πως του ήταν τόσο τραυματικό που δεν ήθελε όχι απλώς να ξαναπάει στο εξωτερικό, δεν είχε καμιά φιλοδοξία στη δουλειά και ήθελε να τεμπελιάζει και να πληρώνεται σε όσο πιο safe περιβάλλον γίνεται, μάλιστα. Άρα έκανε gaslighting αυτός, περίτεχνο. Πάμε τώρα
στο 8ο χαρακτηριστικό. Μικρά φαινομενικά αθώα ψέματα σε τρίτους ή σε σένα. Τα δικαιολογεί με καλή πρόθεση. Προσοχή! Προσοχή! Είναι στοιχείο χειριστικής προσωπικότητας. Ό,τι κάνει σε τρίτους θα το κάνει και σε σένα. Στα πάντα και θα γίνει πολύ χειρότερο. Για παράδειγμα, μου είπε ότι είναι 42 ετών και όχι 44. Για να μην τον κρίνω όπως εξήγησε μετά από μια ηλικία. Γέλασα. Το προσπέρασα ως μη σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να σου πει ο άλλος ψέματα για την ηλικία του, έστω και αν είναι 2 χρόνια διαφορά. Κάποτε στο τηλέφωνο με γνωστή του είπε χωρίς κανένα λόγο ότι είχε πολύ δύσκολο περιστατικό στη δουλειά, το οποίο περιέγραψε με λεπτομέρειες, ενώ στην πραγματικότητα όλη μέρα καθόταν. Ρώτησα γιατί το έκανε και μου είπε καλό είναι να πιστεύουν πως είμαι πιο ενεργός επαγγελματικά. Το έκανε στα πάντα και σε μένα στην αρχή, το πρώτο εξάμηνο που ήμασταν από απόσταση, όπως κατάλαβα αργότερα, για να δίνει την εικόνα ενός εργατικού, φιλόδοξου και υπεύθυνου και τα ψέματα για ένα σταδιακά πολύ χοντρά. Αγάπη μου, δεν ήταν μόνο ναρκισσιστής, δεν είναι μόνο κρυφό ναρκισσιστής, έχει και ψυχοπαθητικότητα. Αυτή η ικανότητα του να ψεύδονται ασύστολα και να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως εργατικό, ενώ δεν είναι, για παράδειγμα, είναι ψυχοπαθητικό χαρακτηριστικό. Πάμε τώρα στο 9ο χαρακτηριστικό. Αθώα στρέβλωση πραγματικότητας προς συμφέρον του. Αυτό μοιάζει λίγο και με τον gaslighting, αλλά για να δούμε ακριβώς τι λέει, φίλοι. Για παράδειγμα, είπε ότι έμενε μόνος σε οικογενειακό σπίτι που ονόμαζε με ύφος αγρικία. Έμενε σε αγρική. Ήταν ένα παράνομο χτίσμα από ελενίτ. Το ελενίτ δεν ξέρω τι είναι, πρέπει να είναι κάποιο φτηνό υλικό, ξύλο, δεν ξέρω. Με ποντίκια σε ένα χωράφι. Όταν το είδα, σφίχτηκε η ψυχή μου. Έπαιρνε μισθό, θα μπορούσε να νοικιάζει. Είπε πως ήθελε καθαρό αέρα. Με προβλημάτισε που προσπαθούσε να το ωρεοποιήσει τόσο, αλλά τον λυπήθηκα γιατί ήταν αποστερημένη οικογένεια. Κατάλαβα ότι το έκανε επειδή ντρεπόταν. Όχι, το έκανε για να χειραγωγήσει. Ναι, κάποιος μπορεί να μένει σε ένα φτωχικό κατάλημα. Δεν θα πει μένω σε αγρικία, μένω εδώ στο σπιτάκι μου, θα πει. Είμαι εδώ στο χώρο μου. Η στρέβλωση πραγματικότητας έγινε σταδιακά ακραία χειρότερη για τα πάντα, σε βαθμό που να μην μπορείς να συνεννοηθείς και να αισθάνεσαι τρελή. Ναι, οι ψυχοπαθητικοί τύποι ζουν σε ψεύτικους δικούς τους κόσμους και στρεβλώνουν συνεχώς την πραγματικότητα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή του βίντεο, ας φύγουμε από τους ψυχοπαθητικούς της οθόνης, ας φύγουμε από τους διάσημους ψυχοπαθητικούς τύπους και σπάμε σε αυτούς της διπλανής πόρτας, αυτούς που θα συναντήσουμε στη ζωή μας και πρέπει να είμαστε ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι ώστε να μην τους βάλουμε μέσα, έστω και αν πάμε σε έναν ψυχολόγο ανενημέρωτο, ο οποίος θα πει δεν πειράζει μωρέ, βρήκες άντρα να κάνεις οικογένεια, παράβλεψε αυτά τα στοιχεία και να μην βλέπει ότι είναι καμπανάρες και ότι είναι ενδείξεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει προβληματική προσωπικότητα. Πάμε τώρα στο 10ο χαρακτηριστικό, μικρές αντιδράσεις ή κουβέντες τους τις οποίες δεν δίνει σημασία. Σε συζήτησή μας του είχα πει πως οι άνθρωποι που χειραγωγούν και λένε ψέματα είναι πολύ κουτοί. Όσο καλός και να είσαι, του είπα, στο τέλος η αλήθεια θα φανεί. Και το μόνο που θα έχεις καταφέρει είναι να προκαλέσεις δυστυχία και να χάσεις το χρόνο σου και το χρόνο του άλλου. Ζητούμενο είναι να δεις αν ταιριάζεις ειλικρινά όσο το δυνατόν νωρίτερα. Έκανε μια μικρή περίεργη παύση, με κοίταξε αποσβολωμένος και σιωπηλός. Είπε «έχεις δίκιο». Έπιασα ως αίσθηση το περίεργο της αντίδρασης, αλλά το προσπέρασα. Άρα μικρές αντιδράσεις ή κάποιες κουβέντες που ξεφεύγουν στους άλλους, θα έπρεπε να δίνουμε σημασία και δεν δίνουμε. Άλλη φορά για άσχετο θέμα, όπου έπρεπε να συνεννοηθεί με ανθρώπους, και το ρώτησα πώς θα καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον υπάρχει τόση σοβαρή διαφωνία, είπε χαμογελώντας κάπως περίεργα. Μην ανησυχείς καθόλου. Έχω εγώ τον τρόπο μου. Τη χειριστικότητα του, τη ψυχοπαθητική. 11ο χαρακτηριστικό. Φορτώνει αλλού δικές του μικρές ευθύνες, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει ο ίδιος έστω με παραπάνω κόπο. Αχ, εγώ είμαι εκτός Αθηνών, δεν γίνεται, θα στείλω τον αδερφό μου.
ο οποίος αδερφός του δουλεύει σαν το σκυλί, ενώ εκείνος ξύνεται. Το να φορτώνει ο άλλος τις δικές του ευθύνες, έστω και μικρές, είναι... Το 10ο χαρακτηριστικό, αιτιολογημένο love bombing. Του μετέπειτα τσιγκούνι για να δείξεις κατανόηση και να νιώθεις και υπόχρεη. Εξαιρετικά κυμπάρι στο πρώτο εξάμηνο, ταξίδια κτλ. Το ρώτησα καλά, του νιάρχου είσαι και ξοδεύεις έτσι. Λέγοντας του δεν χρειάζεται να κάνει τόσα έξοδα για να με εντυπωσιάσει. Μου απάντησε να μην ανησυχώ, τον παίρνει οικονομικά, θεωρεί ότι το αξίζουμε και το κάνει γιατί έχει στερηθεί, θέλει να περάσουμε όμορφα και να έχουμε αναμνήσεις. Δεν μπορεί βέβαια αργότερα να είναι έτσι. Ας σε προειδοποίησε ότι στην αρχή μόνο θα είναι. Μετά είχαμε ένα χρόνο που δεν πήγαμε ούτε σε ταβέρνα, γιατί στην ουσία ήταν καρατσιγκούνης και είχε χαλάσει όλη την καβάντζα του στην αρχή, ακριβώς για να με εντυπωσιάσει. Μάλιστα. Πάμε στο 13ο χαρακτηριστικό. Αποκρύπτει μεγαλομανείς ιδέες που έχει για τον εαυτό του. Μπορεί να του ξεφύγει κάτι που αμέσως θα το πάρει πίσω ή θα το δικαιολογήσει. Πίστευε, sorry που γελάω, ότι είναι με κάποιο τρόπο κάπως πιο εκλεκτός του Θεού, επειδή ήταν νταμένος. Άρα ο Θεός περίμενε από εκείνον περισσότερα. Του ξέφυγε μια φορά έμμεσα, αλλά το μάζεψε. Α, Παναγία μου, τον έταξαν όταν γεννήθηκε και γι' αυτό. Sorry που γελάω, ρε παιδιά. 14ο χαρακτηριστικό. Προσπαθεί πολύ να τον ερωτευτείς. Δεν θέλει να διαντεριάζεται. Θέλει να σε κάνει να τυφλωθείς από συναίσθημα γρήγορα. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξει αργότερα με χειριστικότητα. Πώς σου το είπε, μην ανησυχείς εσύ, έχω εγώ τον τρόπο μου. Για παράδειγμα, στην αρχή ήμασταν από απόσταση. Μιλούσαμε κάθε βράδυ και τις επόμενες ημέρες μου διάβαζε κάτι από ποίηση ή λογοτεχνία που απαντούσε ακριβώς σε κάποιον προηγούμενο προβληματισμό μου. Σκεφτόμουν τι κάρμα είναι αυτό και πόσο καλλιεργημένος. Έκανε υπερπροσπάθεια όμως. Αργότερα το ρώτησα πού βρίσκεις χρόνο να διαβάζεις τόσο. Είπε μαζί σου διάβασα πρώτη φορά. Περνούσα 2 ώρες κάθε μέρα σε βιβλιοπωλείο για να βρω κάτι που ταιριάζει σε όσα έλεγες. Το βρήκα τόσο ρομαντικό, ηλίθεια. Δεν ξέρω, σκεφτήκατε κι εσείς ότι πήγαινε στο βιβλιοπωλείο και ξόδευε ώρες για να βρει κάτι, αλλά δεν αγοράζει τα βιβλία? Μπορώ. Πάμε τώρα στο 15ο χαρακτηριστικό που έχει γράψει εδώ η φίλη, που είναι και το τελευταίο. Future faking. Είπαμε, future faking σημαίνει επιτηδευμένες ψευδείς υποσχέσεις για το μέλλον, ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον και να τον ερωτευόμαστε και να προσκολόμαστε πάνω του, πάνω της, για κάτι που θα. Future faking του ρεμπελοτσιγκούνων μπατήρι. Όχι, αυτό θα το πάω. Αυτό θα το βάλω στην περιγραφή του, θα το βάλω στον τίτλο. Όχι, αλλάζει ο τίτλος μας. Ρεμπελοτσιγκουνομπατήρης κρυφονάγκης κρυφογκέι. Ένα λεπτό, αυτό θα το σημειώσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ρεμπελοτσιγκουνομπατήρη. Μου θυμάστε μια φορά το 21 είχαμε κάνει ένα βίντεο για το επτακάρι και ολοτρής μαλάκα. Ρεμπελοτσιγκουνομπατήρη. Future faking του ρεμπελοτσιγκουνομπατήρη που υποκρύπτει έλεγχο δικό του, coercive control, καταναγκαστικό έλεγχο και εγκλωβισμό σου. Δεν έχει καταφέρει ιδιαίτερα επιτεύγματα και αισθάνεται υπό για αυτό το λόγο. Οπότε θέλει κάτι να σου πουλήσει. Σου δίνει ένα υλοποιήσιμο πλάνο που θα κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως για να κάνει ο ρεμπελοτσιγκουνομπατήρης αυτό το πλάνο, χρειάζεται, απαιτεί στήριξη και θυσίες από εσένα, προετοιμασία και κόπο από εκείνον. Δεν σκοπεύει να το κάνει στην ουσία ποτέ. Όχι γιατί δεν γίνεται, απλώς
Είναι κατ' επιλογή άχρηστος και τεμπέλης. Φιλενάδα, πραγματικά μπορώ να φανταστώ, μπορώ να νιώσω και να καταλάβω πόσο απελευθερωτικό ήταν για σένα να τα γράφεις αυτά. Για το ρεμπέλο τσιγκουνομπατήρι και το future faking της μαύρης οργής που θα λέγαμε στην Κύπρο. Ήθελε να αφήσω το γραφείο μου και να τον ακολουθήσω στο νησί όπου είχε διοριστεί για 5 χρόνια, ώστε να γίνει διευθυντής και να κάνουμε οικογένεια. Εκεί δεν υπήρχε δουλειά στο αντικείμενό μου. Το ρώτησα πώς θα βγει. Είχε έναν καλό μισθό αν δουλεύαμε και δύο, αλλιώς δεν θα έβγαινε. Μου είπε έχει ξεκινήσει προετοιμασία και 15 μέρες το μήνα στα ρεπό του θα πηγαίνουμε μαζί Αγγλία για δουλειά παράλληλα, όπου πληρώνουν 1000 ευρώ την ημέρα. Μου έδειξε συνομιλίες με μάνατζερ, τις αμοιβές, και χρησιμοποίησε την προϋπηρεσία που είχε σε άλλη χώρα στο εξωτερικό και εδώ σε μεγάλη δουλειά, το γεγονός ότι ήταν αριστούχος στη σχολή του, για να με πείσει ότι θα του ήταν παιχνιδάκι. Άξιζε η ταλαιπωρία για να χτίσουμε το μέλλον μας. Θα ήμουν πάνω από τα παιδιά για τα 5 πρώτα χρόνια αν το θέλω, ή θα δούλευα part-time, που για μένα και υποθέτεται και για εκείνον ήταν παιδαγωγικά ιδανικό. Μετά θα γυρνούσαμε στην Αθήνα. Έλεγε να μην χάνουμε βιολογικό χρόνο στο μεταξύ, γιατί ήμασταν εγώ 35 και εκείνος 43. Το έκανα και εξαρτήθηκα απολύτως οικονομικά από εκείνον. Δεν έδωσε ποτέ ούτε τις εξετάσεις γλώσσας που γίνονται κάθε μήνα. Ήθελε απλώς να με εγκλωβίσει και να κάνει κολλασμένα παιδί, χρησιμοποιώντας τη μήτρα μου. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της κοπέλας. Σας διάβασα το story της. Σας διάβασα το ένα κείμενο που έχει γράψει για τις κόκκινες σημαίες και το προφίλ του ρεμπέλο τσιγκουνομπατήρι κρυφονγκέι κρυφονάρκη σου, που έψαχνε απλώς μήτρα να ολοκληρώσει τη βιτρίνα του. Η γνώμη μου είναι ότι έχει και ψυχοπαθητικότητα, όχι μόνο κρυφοναρκισισμό. Ξαναλέω, επιστρέφουμε στους προβληματικούς τύπους της διπλανής πόρτας και αφήνουμε αυτούς της τηλεοράσεως, γιατί διενεργούνται εγκλήματα καθημερινώς, μέσα σε σχέσεις, μέσα σε σπίτια, μέσα σε γνωριμίες. Και αύριο, που είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024, στο live μας το βράδυ, θέλω να συζητήσουμε πόσες εκπτώσεις κάνουμε για να έχουμε το future faking μίας αγίας ελληνικής οικογενείας. Αυτό είναι το θέμα μας αύριο στο live, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024 στις 9. Θα χαρώ και εδώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας και να τα πούμε και αύριο 15 Νοεμβρίου 2024 στις 9 στο live. Σας χαιρετώ.